Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και για τη σημερινή μέρα, γιατί θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», όπου μέσα από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση της Ρούλας. Εάν όλα είναι προκαθορισμένα από το Θεό, τότε πού είναι και πώς εκφράζεται η ελευθερία της βούλησης του ανθρώπου, δηλαδή πού σταματάει η πρόνοια, η αγάπη και το σχέδιο του Θεού και πού αρχίζει η ελευθερία της βούλησης του ανθρώπου. Ναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν δύο θέματα, η βούληση του ανθρώπου και η ελευθερία του ανθρώπου, αφενός μεν, αφετέρου η βούληση του Θεού και το σχέδιο του Θεού. Πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Η απάντηση είναι συνυπάρχουν. Αλλά πώς συνυπάρχουν. Ας δούμε. Όλοι εμείς που οι άνθρωποι εννοώ που γεννηθήκαμε εκθελήματος ανδρός και γυναικός είμαστε πλάσματα του Θεού. Ο Θεός όμως, και μάλιστα πλάσματα που υπόκεινται και στο προπατορικό αμάρτημα, αλλά και ζούμε μέσα στον κόσμο, όπου άρχον βασιλιάς και κύριος του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Γιατί είναι όλα παραδεδομένα σε αυτόν, λόγω της αμαρτίας των ανθρώπων. Ο άνθρωπος λοιπόν γεννιέται δούλος της αμαρτίας. Από όποιον νικάτε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος αυτού και δούλος είναι. Μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος μας λέγει στο Ήτα κεφάλαιο και στο 34 εδάφιο απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι πας ως της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Είναι εχμαλωτισμένος και μάλιστα δικαίως εχμαλωτισμένος από το διάβολο για τις παραβάσεις μας, για τις αμαρτίες μας, για τις αδικίες μας και για τις ανομίες μας. Και αν το καταλάβουμε αυτό, ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος είτε από ένα απλό τσιγάρο, από τις επιθυμίες του, από τα πάθη του, από τις επιθυμίες της σαρκός, από τις επιθυμίες της καρδιάς, των οφθαλμών, από την αλαζονία του βίου. Είναι εχμαλωτισμένος και εξαρτημένος, δηλαδή δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο. Ή είναι εξαρτημένος από ναρκωτικά. Ή είναι εξαρτημένος από άλλες επιθυμίες. Παραδείγματος χάρη της αρκολατρία. Ή τις φιλοδοξίες. Ή την υπερηφάνεια. Ή τη φιλαργυρία. Εν πάση περιπτώσει, πάντες ήμαρτον και στερούνται της δόξης του Θεού, και ούτε ένας άνθρωπος δίκαιος δεν υπάρχει, μας ομολογεί και φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι καταδικασμένος έτσι πως έχει φτιαχτεί και να υπάρχει πάντοτε, αλλά και καθώς γεννιέται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να είναι δούλος της αμαρτίας. Ο Θεός όμως τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε δεν ελυπήθηκε τον Υιό το μονογενή και τον απέστειλε στη γη για να γίνει κατάρα, επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος, άνθρωπος Χριστός Ιησούς,
ο οποίος είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, έχει αυτή τη διπλή φύση, να είναι ο Θεός ο αληθινός, Εμμανουήλ, αλλά και ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, Ιησούς, ο Σωτήρας. Πέθανε λοιπόν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτει, ελκύει τους ανθρώπους με την αγάπη Του και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν. Όποιος άνθρωπος πιστέψει και δεχθεί τον Ιησού Χριστό, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον αναγεννά, του αλλάζει τη φύση του, δηλαδή το μεταβάλλει τις επιθυμίες της σαρκός, τον ελευθερώνει δηλαδή από τα δεσμά της σάρκας, όποια και να είναι αυτά, του αλλάζει την καρδιά, τις επιθυμίες της καρδιάς, του δίνει μια καρδιά από πέτρινη και αμετανόητη που είναι, μια καρδιά σάρκινη, απαλή και τρυφερή που εύκολα μετανοεί και ζητάει συγγνώμη και από το Θεό και από τους ανθρώπους, και του αλλάζει και το πνεύμα που είναι αλαζονικό, απόλυτο, σκληρό, που δεν μπορεί να συγχωρεί, του χαρίζει ένα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος μπορεί και συγχωρεί, όπως μπορεί και μετανοεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός κάνει άφεση αμαρτιών στον άνθρωπο, ο οποίος μετανοεί, επιστρέφει στο Θεό, επικαλείται το όνομα του Χριστού και ο Χριστός τον σώζει και αφαιρεί τις αμαρτίες του. Μάλιστα, η εντολή του Χριστού μετά την αναγέννηση, γιατί αυτό είναι η αναγέννηση, που λέει ο λόγος του Θεού, αν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν δίνεται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, η τέλεια αλλαγή, ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος σύμφωνα με το λόγο του Θεού, όταν ο άνθρωπος λοιπόν σύμφωνα με το λόγο του Θεού εκπληρώσει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιζόμενος εν ύδατι, λέει η Γραφή στο 6ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και στο 5 εδάφιο, διότι αν εγίναμεν σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, για να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, αλλά να είμαστε ελεύθεροι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, τότε ο Ιησούς Χριστός έρχεται στη ζωή του, ο Πατέρας Θεός τον αναγεννά όπως είπαμε, και ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώτος, τον ελευθερώνει. Και όποιον ο Υιός ελευθερώσει, πραγματικά αυτός θα είναι ελεύθερος. Αλλά επιπλέον, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν εσείς μείνετε εν το Λόγο το ημώ, το δικό μου, είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Άρα με την αναγέννηση, ο Ιησούς Χριστός στη συνέχεια προσθέτει και με το βάπτισμα εν ύδατι, ο Ιησούς Χριστός προσθέτει τον άνθρωπο στην Εκκλησία, καθώς είναι διαγραμμένο ο Ιησούς προσθέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία, και μέσα στην Εκκλησία που είναι το σχολείο του Θεού, όπου δάσκαλος είναι ο Χριστός και καθηγητής είναι ο Χριστός, επίσης είναι το νοσοκομείο όπου γιατρός είναι ο Χριστός, και τέλος είναι το στρατόπεδο που βασιλιάς είναι ο Χριστός. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν ο Χριστός διδάσκει, αποκαλύπτει την αλήθεια και η αλήθεια τον ελευθερώνει, θεραπεύει σώμα, ψυχή και πνεύμα του ανθρώπου και ύστερα τον υποδουλώνει στο θέλημά του, καθώς και ο Απόστολος Παύλος λέγει, ελεύθερος όν πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννάται, στην προς Εφεσίους επιστολή αναγράφεται και το διαβάζω από μέσα, είναι στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 4. Ο Θεός όμως,
πλούσιος όνης έλεος δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ανηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμαθα νεκρή δια τα αμαρτήματα και δούλη, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, κατά χάρινστε σε σωσμένοι, συνανέστησε μετά του Χριστού και συνεκάθισε εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού όλους εμάς, για να δείξει εις τους ερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού, διότι κατά χάριν είστε σε ζωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον. Ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθείτες. Διότι αυτού ποίημε ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια να περπατήσουμε εν αυτής. Αφού λοιπόν μας αναγεννήσει ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, πράξουμε το θέλημα του Θεού και βαφτιστούμε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τότε ο Ιησούς Χριστός μας προσθέτει μέσα στην Εκκλησία Του. Μας εκπαιδεύει, μας καταρτίζει με τις διακονίες που δίνει, μας αποκαλύπτει τις αλήθειες, η αλήθεια μας ελευθερώνει και πλέον ο χριστιανός, ο αναγεννημένος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι ελεύθερος. Κάπνιζε, ο Κύριος του κόβει το τσιγάρο. Ήταν αλκοολικός, ο Χριστός τον ελευθερώνει από το αλκοόλ. Ήταν φιλάργυρος, ο Χριστός τον ελευθερώνει από τη φιλαργυρία. Είχε μίσος και κακίες στην καρδιά του με κάποιους ανθρώπους, ο Χριστός τον ελευθερώνει από τα μίση και τις κακίες του. Τον καθιστά ελεύθερο. Όταν λοιπόν τον καταστήσει ελεύθερο από όλα, τότε ο Θεός του λέει, εάν τώρα θέλεις να έρθεις πίσω μου, εάν θέλεις, είσαι ελεύθερος. Όπως παραδείγματος χάρη εμένα ο Κύριος μου κόψε το τσιγάρο. Μέχρι να μου το κόψει δεν μπορούσα να το κόψω μόνος μου. Όμως ήρθε ο Χριστός και μου το κόψε. Τώρα είμαι ελεύθερος. Τι σημαίνει ελεύθερος? Αν θέλω μπορώ να καπνίσω. Αν θέλω όμως δεν μπορώ να καπνίσω. Ενώ πρώτα δεν μπορούσα και να ήθελα να μην καπνίσω, δεν μπορούσα να μην καπνίσω. Τώρα όμως με ελευθέρωσε. Και όπως ελευθέρωσε από το τσιγάρο εμένα, με ελευθέρωσε και από όλα τα άλλα. Και όλους μας, όσους έρχεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του Άγιο και μας αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα. Όταν λοιπόν μας ελευθερώσει, τότε έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, αν κάποιος, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου τώρα να με ακολουθήσει, πρώτα θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, τη γνώμη του, τις απόψεις του, αλλά με ελευθερία αν θέλει. Ύστερα θα πάρει το σταυρό του και έτσι θα μπορεί να με ακολουθήσει. Δηλαδή, σε κάθε στιγμή της ζωής του άνθρωπος, ελεύθερος όν μπορεί να επιλέξει και να απορρίψει. Ανοίγονται μπροστά του πολλοί δρόμοι. Μπορεί να εκλέξει ποιον δρόμο θα περπατήσει. Ποια γυναίκα θα παντρευτεί. Ποια δουλειά θα κάνει. Πού θα μείνει, πού θα ζήσει, πώς θα ζήσει. Λέω απλά ερωτήματα που είναι μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Και καθένας μπορεί να αποφασίσει με την αρέσκειά του ή μπορεί να αποφασίσει, δηλαδή με την αρέσκεια σημαίνει με τις επιθυμίες της σάρκας. Μπορεί να αποφασίσει με την θέλησή του, δηλαδή με την επιθυμία της καρδιάς του, τι θέλει. Μπορεί να αποφασίσει με τη σκέψη του και με τη λογική του. Τι υπολογίζει. Όμως ο Θεός έρχεται και μας λέει, προσέξτε, οι βουλές οι δικές μου, οι επιθυμίες οι δικές μου δεν είναι δικές σας. Οι οδοί οι δικοί μου, οι αποφάσεις σας δεν είναι δικοί σας οδοί. Μπορείς λοιπόν, είσαι ελεύθερος, να αποφασίσεις ό,τι θέλεις. Ό,τι σ' αρέσει και ό,τι νομίζεις ότι είναι το καλύτερο για σένα. Όμως έρχεται ο Θεός και λέει, όμως γνώρισε ότι υπάρχει και ένας δρόμος που εγώ έχω προετοιμάσει για σένα. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αγαθές βουλές βουλεύομαι για σένα, λέει ο Θεός. Καλές βουλές, καλά σχέδια έχει ο Θεός για τον καθέναν άνθρωπο από μας. Και είναι έτοιμος να μας τα αποκαλύψει. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι, οι Άγιοι του Θεού και από την Παλαιά Διαθήκη και τώρα,
έχουν ένα ωραίο, μια ωραία προσευχή. Μωυσής, ο Δαβίδ και άλλοι έλεγαν «Θεέ μου, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω». Ή άλλου έλεγαν «Δίδαξέ με, του ποιήν το θέλημά σου, να πράττω το θέλημά σου». Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Όχι το δικό μου δρόμο, το δικό σου δρόμο. Γιατί όπως διαβάσαμε έχει προετοιμάσει ο Θεός έργα αγαθά για τον κάθε έναν, τον οποίον ο Θεός αναγέννησε κατά χάριν δια της πίστεως, ουχή εξ έργων αλλά Θεού το δώρο. Άρα λοιπόν έχεις δρόμους πολλούς μπροστά σου, αλλά ο Θεός λέει υπάρχει ένας δρόμος που τον έχω ετοιμάσει εγώ. Αν θέλεις ζήτησέ μου το και εγώ θα σου το δώσω. Μάλιστα λέει ακόμη κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός, το οποίο περιγράφεται στον ψαλμό του που μιλάει για την συγχώρεση αμαρτιών και για την αναγέννηση. Διαβάζω από τον ψαλμό Λάμπτα Β, το 8 μόνο εδάφιο. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, επιστρέψει στο Θεό, εξητήσει το όνομα του Χριστού, ο Θεός τον αναγεννήσει και όταν πράξει το θέλημα του Θεού να βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Χριστού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, ο Ιησούς Χριστός τότε λέγει «Εγώ θα σε συνετίσω τώρα. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν εις την οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω και επί σε θα είναι ο οφθαλμός μου». Άρα λοιπόν να αναλαμβάνει τη ζωή του αναγεννημένου παιδιού του Θεού, του αναγεννημένου ανθρώπου, ο ίδιος ο Χριστός. Σαν δάσκαλος, σαν καθηγητής, σαν γιατρός, σαν σωτήρας, σαν φίλος, σαν Κύριος και Θεός του. Εγώ θα σε συνετίζω, που θα σου δίνω σοφία να καταλαβαίνεις. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις και εσύ είσαι ελεύθερος να αρνηθείς ή να δεχτείς. Εγώ θα σε συμβουλεύω, γιατί συμβουλές μπορούμε να πάρουμε από πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος να σε συμβουλεύσει και εγώ θα σε προστατεύω. Άρα λοιπόν συνυπάρχουν το σχέδιο του Θεού και η βούληση του ανθρώπου, η επιθυμία, το θέλημα του ανθρώπου, στον αναγεννημένο άνθρωπο, μέσα στην απόφαση που έχει πάρει ο άνθρωπος να πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, το οποίο θα του το αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από το λόγο του, αλλά και στο ταμείο του μέσα από την προσευχή και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν δεν αντίκειται η ελευθερία της βούλησης του ανθρώπου με το σχέδιο, την πρόνοια και την αγάπη του Θεού, αλλά είναι το ένα και το αυτό, εφόσον ο άνθρωπος αποδεχθεί, πιστέψει, εμπιστευθεί την αγαθή πρόνοια του Θεού και την απέραντη αγάπη του Θεού, άρα και το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού στη ζωή του. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση της Μαρίας. Είμαι αναγεννημένη και βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο και έχω γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία. Βρίσκομαι στη θέση όπου περιμένω ο Θεός να μου απαντήσει θετικά ή αρνητικά για το αν είναι θέλημά Του να προχωρήσω σε γάμο με έναν αδελφό που έχω στην καρδιά μου. Όταν μίλησα στους γονείς μου, εκείνοι αντέδρασαν γιατί δεν τους αρέσει οικονομικά και οικογενειακά και εμφανισιακά ο νέος. Εάν ήταν από τον Κύριο αυτός ο γάμος, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ειρήνη στις καρδιές όλων? Τελικά ποια είναι τα κριτήρια και πώς βεβαιώνει ο Θεός δύο νέους που θέλουν να κάνουν το θέλημά Του? Ευχαριστώ. Ναι, αγαπητή Μαρία, είναι ένα ερώτημα αλλά και ζήτημα στη ζωή των νέων ανθρώπων η αποκατάστασή τους. Δηλαδή η επιλογή του κατάλληλου νέου, της κατάλληλης νέας, όπου θα έρθουν οι νέοι εις γάμου κοινωνία. Θα παντρευτούν. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό γεγονός, γιατί διαζύγιο μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού δεν προβλέπεται. Παρεκτός διαλόγου πορνείας. Μόνο αν πορνεύσει ο ένας από τους δύο, τότε
είναι δυνατόν το διαζύγιο και μάλιστα επιβάλλεται. Εκτός και αν μετανοήσει ο αμαρτής σας και επιστρέψει, οπότε και τότε ο Θεός παίρνει τις αμαρτίες, πετάει στα βάθη των θαλασσών και οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν μαζί το γάμο τους, τη ζωή τους. Ομοίως δεν προβλέπεται δεύτερος γάμος, χωρίς καμία εξαίρεση, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έστω και αν έχει προηγηθεί διαζύγιο εκ πορνείας, χωρισμός εκ πορνείας. Ο δεύτερος γάμος επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ένας από τους δύο πεθάνει. Τότε ελευθερώνει το άνθρωπος, καθώς είναι γεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, και δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό παρά μόνο στο ερώτημά σου, πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι από το Θεό ή όχι, και αν είναι κάτι από το Θεό, φέρνει ειρήνη σε όλους τους ανθρώπους. Πρώτα να δούμε πώς καταλαβαίνουμε και πώς ενεργούμε σαν νέοι για να ζητήσουμε από το Θεό να μας αποκαλύψει, να μας φανερώσει το σύντροφό μας και το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας. Βέβαια όλα αυτά γίνονται με αγιασμό, με καθαρότητα, όχι με φλερτ, όχι όπως ο κόσμος, γιατί δεν συμμορφωνόμεθα με τον κόσμο, αλλά μεταμορφωνόμεθα δια της ανακαινήσεως του νόους μας, δια του Πνεύματος του Αγίου, και τότε θα μας φανερώσει ο Θεός το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, όπως αυτό είναι γραμμένο στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο ΙΒ κεφάλαιο, διαβάζω: «Σας παρακαλώ, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό ή τη συνειλογική σας λατρεία, και μη συμμορφώνεστε, συσχηματίζεστε», λέει το κείμενο, «με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε, να γνωρίζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο». Για να γνωρίσει λοιπόν ένας νέος ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ιδιαίτερα για την σύναψη γάμου, για την απόφαση σε αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα του γάμου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο νέος και η νέα, είναι να παριστά το σώμα της θυσία ζώσα εις τον Θεό, προσέχοντας να μην συμμορφώνεται με τον κόσμο, να μην έχει την εικόνα του κόσμου, αλλά να έχει την εικόνα του Χριστού, καθώς ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αλλά αντιθέτως, όχι μόνο να μην συμμορφώνεται, να μην συσχηματίζεται, να μην παίρνει την εικόνα του κόσμου, ούτε εξωτερικά, δηλαδή ως προς τον ντύσιμο, ως προς την εμφάνιση, ούτε ως προς την ψυχή, ως προς την καρδιά, ως προς τις επιθυμίες, αλλά ούτε και ως προς τη λογική, ως προς το πνεύμα. Γιατί εμείς έχουμε νου Χριστού. Αλλά αντιθέτως, να μεταμορφωνόμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου, εις την αυτήν εικόνα του Ιησού Χριστού, δια της ανακαινήσεως του νόου μας. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και ξανασκεφτόμαστε, να λογαριάζουμε μέσα στην προσευχή πώς θα πλησιάσουμε πιο πολύ το Θεό, πώς θα μοιάσουμε πιο πολύ στο Χριστό, πώς θα ζούμε πιο κοντά στο Θεό, ώστε ο Θεός να μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και ιδιαίτερα, όπως είπαμε, για την απόφασή μας περί γάμου. Άρα λοιπόν προσευχόμεθα, πλησιάζουμε το Θεό και ζητάμε το Θεό να μας φανερώσει και να μας αποκαλύψει το σύζυγο ή τη σύζυγό μας. Όταν ξαφνικά, όπως τον Αδάμ, ο Θεός παρουσίασε την Εύα, γιατί την έφτιαξε ενώ ήταν σε ύπνωση, σε νάρκωση ο Αδάμ, και μάλιστα από την πλευρά του, τότε ο Αδάμ ενθουσιάστηκε και είπε: «Αυτή είναι η γυναίκα μου». Αλλά και όταν η Εύα είδε ξαφνικά μπροστά της τον Αδάμ, είπε: «Αυτός είναι ο άντρας μου». Και ομολόγησαν και οι δυο, και ο Θεός τους πάντρεψε, καθώς ο Θεός θέσπισε το γάμο.
Όταν λοιπόν ξαφνικά ο νέος ή η νέα δει ένα νέο ή μια νέα απέναντι και έχει μια πληροφορία στην καρδιά, που σημαίνει αρχίζει να αρέσει, αρχίζει να θέλει και αρχίζει να σκέφτεται, τότε εντείνει τις προσευχές της, τις προσευχές του. Και εξητάει από το Θεό, όχι αυτό που του αρέσει ή της αρέσει, αλλά αυτό που αρέσει το Θεό, όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, ούτε αυτό που λογαριάζει και σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι αν η καρδιά μας έχει αυτή την επιθυμία για αυτόν που βλέπει απέναντι. Και ταυτόχρονα διαπιστώνει και ανταπόκριση σε αυτή την έλκυση από το άλλο πρόσωπο. Γιατί μπορεί να υπάρχει μία έλξης προς κάποιο πρόσωπο, αλλά μην υπάρχει ανταπόκριση, οπότε αυτό είναι βέβαιο ότι αυτό δεν είναι από το Θεό, αλλά είναι σαρκικό φρόνημα, σαρκικό φαινόμενο. Αν όμως δει ότι υπάρχει ανταπόκριση, τότε συνεχίζοντας την προσευχή και τον αγιασμό και την προσπάθεια, αρχίζει και σκέφτεται ότι μπορεί να είναι από το Θεό. Αφού προσευχηθούν και οι δυο και ανταλλάξουν απόψεις, τότε και βεβαιωθούν ή μάλλον σκεφτούν ότι μπορούν να συνεχίσουν, τότε το δεύτερο σημείο ότι είναι από το Θεό είναι αυτή η ενέργεια να οδηγεί τους ανθρώπους όλο και πιο κοντά στο Θεό. Δηλαδή γνωρίζω μια κοπέλα, αρχίζω να τη συμπαθώ, πιστεύω ότι μπορεί να είναι από το Θεό, έρχομαι σε επικοινωνία μαζί της, συνομιλώ και διαπιστώνω ότι αυτή η παρέα που έχω, αυτή η κοινωνία που έχω μαζί της ή μαζί του, με φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Αυξάνομαι πνευματικά. Με οικοδομεί και τον οικοδομώ. Με οικοδομεί και την οικοδομώ. Και εγώ αυξάνομαι στην παρουσία του Θεού και αυτή αυξάνεται στην παρουσία του Θεού. Και όσο πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον, τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε και οι δυο μας στο Θεό. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι συμφωνούμε. Δηλαδή αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πια. Πού θα ζήσουμε, πώς θα ζήσουμε, σε ποια εκκλησία θα πηγαίνουμε, πώς θα εργαστούμε για το Θεό. Γιατί για να γίνει ο γάμος πρέπει να προηγηθεί να γίνουν καλοί αδελφοί, αυτό που είπαμε το πρώτο, που οικοδομεί ο ένας τον άλλον, φίλοι, ανοίγουν την καρδιά τους και συμφωνούνε, και τέλος θα γίνουν σύζυγοι. Έτσι είναι και ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι αδελφοί του, είναι τα παιδιά του Θεού, οι δούλοι του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού είναι αδελφοί του, είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας, είναι φίλοι του και ύστερα θα γίνουμε και νύμφοι στο γάμο του αρνίου του εσφαγμένου. Το ίδιο γίνεται και με το ζευγάρι. Εάν λοιπόν αυξάνει η αγάπη, η έλξη που θα εξελιχθεί σε αγάπη πρώτον, αν η οικοδομή αυξάνει εν Χριστώ Ιησού, ο ένας οικοδομεί τον άλλονε ενώπιον του Θεού και έρχονται και οι δυο πιο κοντά στο Θεό, και αν μετά είναι φίλοι και συμφωνούνε, τα βρίσκουνε και στους χαρακτήρες τους και στην κουβέντα τους και στα σχέδιά τους και στα όνειρά τους και στις προσευχές τους και ιδιαιτέρως στο έργο του Θεού, τότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει βεβαιότης. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει και συμμαρτυρία πρώτον των γονέων, των πιστών. Γιατί αν ένας
γονεύς, πατέρας ή μητέρα ή οι γονείς δεν είναι πιστοί, τα κριτήρια τα οποία έχουν δεν είναι σωστά, άρα δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη, αλλά είναι καλά να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των γονέων που δεν είναι πιστοί, δεν είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άρα λοιπόν απαιτείται πρώτον η συμμαρτυρία και η συμφωνία και η ευλογία και η ευχή των γονιών, των πιστών ιδιαιτέρως, αλλά όχι μόνο. Αλλά και των πιστών γονιών τα κριτήρια πρέπει να είναι πνευματικά. Αν είναι, όπως λες, οικονομικά, δηλαδή δεν είναι πλούσια νύφη, εγώ θέλω πρίκα για το γιο μου, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο. Αν είναι οικογενειακά, δεν είναι από καλή οικογένεια, εγώ ήθελα να είναι βιομήχανη. Εγώ ήθελα να είναι άρχοντες. Δεν είναι πνευματικά κριτήρια. Ή εμφανισιακά, εγώ ήθελα το Μάρλον Μπράντο. Δεν ξέρω αν τώρα δεν ζει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ τον θυμάμαι από τότε που ήμουν νέος. Έναν όμορφο άντρα, μια όμορφη κοπέλα. Καλόν είναι. Αλλά δεν είναι πνευματικά κριτήρια αυτά. Αν λοιπόν τα κριτήρια είναι πνευματικά που διαφωνούν οι γονείς, τότε εδώ πρέπει να περιμένουμε. Να δούμε γιατί διαφωνούν, κάτι βλέπουν, έχουν προσευχηθεί, είναι άνθρωποι του Θεού, έχουν πνεύμα Θεού. Γιατί διαφωνούν. Μην βιαστούμε μέχρι να δούμε τι γίνεται. Εάν όμως δούμε χαρά από τους γονείς και ευλογία από τους γονείς, τότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κριτήριο. Και τέλος, να υπάρχει και η μαρτυρία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία βέβαια δεν θα ρωτηθεί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο όταν θα ακουστεί η αναγγελία της αμοιβαίας υπόσχεσης για γάμο, να χαρεί η Εκκλησία, όχι να λυπηθεί. Με αυτή την πορεία λοιπόν, που είναι πρώτον η έλξης, αλλά η αμοιβαία έλξης, όπως είπαμε, δεύτερον, αυτή η έλξη να αυξάνει και να οδηγεί σε αγάπη. Τρίτον, η οικοδομή η πνευματική, δηλαδή δεν θα γνωρίσω μια κοπέλα, θα την αγαπήσω και θα με βγάλει στον κόσμο γιατί έχει φρόνημα κοσμικό, ή δεν θα γνωρίσει η κοπέλα έναν άντρα και θα τον αγαπήσει αλλά αυτός είναι χλιαρός και σε λίγο θα τον εξεμέσει ο Κύριος. Αλλά και θα με οικοδομεί και θα τον οικοδομώ. Και θα είμαι οικοδομή και θα την οικοδομώ. Θα υπάρχει μια αμοιβαία πνευματική αύξηση. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον. Και μετά θα γίνουν καλοί φίλοι. Θα συμφωνούν, θα συμφωνήσουν. Πάνω σε όλα τα θέματα. Για να προετοιμαστούν για ένα γάμο ευλογημένο. Όχι ένα γάμο που θα τσακώνονται και θα διαφωνούν. Θα μάθουνε να εξητούν και οι δυο το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Η γυναίκα θα μάθει, η κοπέλα θα μάθει ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα της κατά πάντα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Και ο άντρας θα μάθει ότι πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του, να την εκτρέφει και να την περιθάλπτει. Τέλος είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει η καλή μαρτυρία από τους πιστούς γονείς, αλλά με πνευματικά κριτήρια, και η καλή μαρτυρία από την Εκκλησία, που βεβαίως είναι με πνευματικά κριτήρια. Πριν τελειώσω όμως, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στο γάμο και πρέπει να τα διερευνούν οι μέλλοντες να παντρευτούν και να γνωρίζουν αν μπορούν να τα αντέξουν. Ένα γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δυστυχία μέσα στην οικογένεια είναι η τσιγκουνιά. Η γκρίνια, άλλο, η τεμπελιά, αν τεμπέλεις ο άντρας. Τσιγκούνης λοιπόν, γκρινιάρης, τσιγκούνα, γκρινιάρα, δημιουργεί πρόβλημα. Να συλλεύεις τον άνθρωπο χωρίς λόγο. Πρέπει αυτό να το εξετάζει κανείς και να το αποδέχεται ή όχι. Μην τεμπέλεις. Θα δουλεύεις εσύ γυναίκα, αλλά εγώ θα κάθομαι.
ή να μην βοηθάει ένας τον άλλον. Να μην φροντίζει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι καλό να είναι λοιπόν τσιγκούνης, γκρινιάρης, να μην σταματάει καθόλου. Γκρίνια, γκρου, 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 τον τρελαίνει τον άνθρωπο. Είτε μπέλης, να μην κάνει τίποτα. Του πεθάνει. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ο γάμος βέβαια είναι πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Καμπή η επιλογή. Είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Γι' αυτό πρέπει να είναι εγκυρίο για να είναι ευτυχισμένη οικογένεια, ευλογημένη οικογένεια, με ευλογημένα παιδιά και με πολύ καρπό. Εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για όλα, για σας, για τις ερωτήσεις σας, για τα ζητήματά σας που μας αποστέλλετε. Και τελειώνοντας, σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε πλούσια, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.